Η Παγκόσμια ημέρα του ξαναγού εορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Φλεβάρι. Είναι η μέρα που οι ξαναγοί κάνουν γνωστό το επάγγελμά τους αλλά και τα προβλήματά τους. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνονται εορταστικές εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν το δωρεάν ξαναγή σε αρχαιολογικούς χώρους. Στην Ξάνθη εκδήλωση διοργανώνεται από το Σύνδεσμο Ξαναγών Θεσσαλονίκης και Βορείου Ελλάδος με δωρεάν ξενάγηση στην παλιά πόλη για το κοινό. Ο Σύνδεσμος Ξεναγών Θεσσαλονίκης και Βορείου Ελλάδος οργανώνει κάθε χρόνο διάφορες δράσεις για να έρθει ο κόσμος κοντά στο επάγγελμα του τουριστικού ξεναγού, καθώς είναι η 21η Φλεβάρι, είναι η Παγκόσμια ημέρα τουριστικού ξεναγού. Οπότε γίνονται διάφορες δράσεις για να γνωρίσουν το επάγγελμα του ξεναγού οι απλοί πολίτες. Στο πλαίσιο αυτού του εορτασμού, ο Σύνδεσμος Ξεναγών οργανώνει διάφορες ξεναγήσεις σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Στην Ξάνθη, όπως είπατε και εσείς, θα γνωρίσουν οι Ξανθιώτες και εμείς το κόσμο μας της Ξάνθης, στην παλιά πόλη. Να κάνουμε και μια έτσι διαφορετική ερώτηση. Πόσο καλά έχετε διαπιστώσει εσείς πώς γνωρίζουν τελικά οι Ξανθιώτες την πόλη τους? Κοιτάξτε, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Ο ντόπιος συχνά δεν γνωρίζει τι μπορεί να κρύβεται πίσω από ένα μνημείο, ας το πούμε έτσι. Παραδείγματος χάρη, είμαστε εδώ τώρα στην Πλατεία Ελευθερίας, δίπλα είναι η Δημοτική Αγορά. Πόσοι ξέρουμε πότε χτίστηκε, πόσοι ξέρουμε τι ήταν εδώ παλιότερα, έτσι με το ρέμα που υπήρχε εδώ στην οδό 40 Εκκλησιών. Τέλος πάντων, είναι μια ευκαιρία αυτή η ξενάγηση και φυσικά και η συζήτηση που θα ακολουθήσει, γιατί είμαι εγώ ξεναγός, αλλά κάποιοι ξανθιώτες μπορούν να ξέρουν και κάποια άλλα μυστικά, ας το πούμε έτσι, της παλιάς πόλης. Θα είναι αυτή η ξενάγηση και η συζήτηση που θα ακολουθήσει, θα είναι μια ευκαιρία για να γνωρίσουμε κάτι παραπάνω για την παλιά πόλη της Ξάνθης και για την ιστορία της. Φαντάζομαι πως οι πληροφορίες για τα κτίρια και γενικότερα για την ιστορία της παλιάς πόλης είναι τόσο πολλές που ενδεχομένως θα ξεφύγει κάτι από κάποιον, αλλά θέλω λίγο να μιλήσουμε για την έκταση. Πραγματικά υπάρχει μεγάλη ιστορία πίσω από την παλιά πόλη. Φυσικά υπάρχει μεγάλη ιστορία, γιατί και πίσω από τα κτίρια κρύβονται άνθρωποι. Έτσι, άνθρωποι έχτισαν αυτά τα κτίρια, άνθρωποι έζησαν σε αυτή την παλιά πόλη, όπως λέμε, και άνθρωποι φυσικά εξακολουθούν να ζουν στην παλιά πόλη της Ξάνθης. Και στην ξενάγηση δεν θα μείνουμε σε αυτό το ιστορικό κομμάτι της παλιάς Ξάνθης, που φυσικά αυτό έχει δώσει το χαρακτηρισμό ως ένα μνημείο διατηρηταίο, έτσι, ως έναν τόπο χρήζοντα ειδικής προστασίας, όπως λέει και το ΦΕΚ που την προστατεύει. Το κράτος έδωσε αυτό το χαρακτηρισμό στην παλιά πόλη. Δεν είναι μόνο το παλιό κομμάτι, το ιστορικό κομμάτι της παλιάς Ξάνθης, είναι και το σημερινό, το σήμερα στην παλιά Ξάνθη. Πάρα πολύ την ξέρουμε φυσικά ως ένα τόπο με καφέ που πηγαίνουμε και απολαμβάνουμε τον καφέ μας σε έτσι πολύ όμορφα κτίρια. Είναι ένας τόπος φυσικά όμως κατοικίας για πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, με όποια έτσι κάποια θέματα και προβλήματα που υπάρχουν. Και αυτή η ξενάγηση θα είναι μια ευκαιρία να τα δούμε συνολικά. Και είναι και ένας τόπος όπου πολλοί καλλιτέχνες δρούν και εμπνέονται από αυτόν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο 6976-47-80-73. Η ξενάγηση θα γίνει την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου στις 11 το πρωί και το σημείο κίνησης θα είναι το ρολόι της κεντρικής πλατείας.